Καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι στα μπάχαλο, πολιτικό μπάχαλο, <laughs> αυτό που λέγαμε χθε. Ένας ρεπουμπλικάνος βουλευτής, ο Ματ Γκέτς, που ανήκει στην, όπως είπαμε και χθε, στη συνιστόσα των ακραίων ή ακροδεξιών, όπως θέλει ο καθένα το ερμηνεύει, <laughs> των ρεπουμπλικανών, κατέθεσε τελικά πρόταση μορφή και ζητά να καθερεθεί ο Μακάρθη, δηλαδή ο εκπρόσωπος των ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για να γίνει ψηφοφορία και να αντικατασταθεί από κάποιον άλλον. Του προσάπτιο Γκέτ, του προσάπτιο ότι έχει κάνει μυστική συμφωνία με τους δημοκρατικούς για να εγκριθεί η βοήθεια προ την Ουκρανία. Θυμίζω δεν εγκρίθηκε στην ψηφοφορία. Για την παράταση λειτουργία των Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών. Ωστόσο, ελπίζει και ο Τζο Μπάιντεν ότι και έχει κάνει υποτίθεται μία συμφωνία με τον Μακάρθη να έρθει σε ψηφοφορία στο Κογκρέσο και να εγκριθεί μία βοήθεια 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων προ την Ουκρανία. Τώρα, στην πραγματικότητα, η κίνηση αυτή του Γκέτ δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, τίποτα περισσότερο από μία ακόμη επίδειξη δύναμης αυτή τη, όπω είπαμε συνιστώσας τάσεις των α, ακραίων ρεπουμπλικανικών, των τραμπικών, να δείξουν. Ναι, ότι αυτό είναι το κομβικό που είπε, των τραμπικών. Γιατί επί τη ουσία άγονται και φέρονται κατά τα του Ντόναλντ, έτσι. Ακριβώς. Και όχι του όπως Ντάκ, όπω τον χαρακτηρίζει, του Ντόναλντ Τραμπ. Και φυσικά να αποκτήσουν πλήρω τον έλεγχο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματο. Ναι. Ε, κατά πόσο η πρόταση μορφή ε, θα μπορέσει να, να ψηφιστεί είναι δύσκολο διότι χρειάζεται μία απόλυτη πλειοψηφία 218. Οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν αυτή τη στιγμή την πολίτη των Αντιπροσώπων με 221-212 ψήφου. Και εικάζω ότι φυσικά πάρα πολλοί Ρεπουμπλικάνοι δεν θα συμφωνήσουν στο να καθαριστεί ο Μακάρθη. Να θυμίσω επίση ότι ο Μακάρθη δεν εκλέχτηκε και εύκολα. Αυτό ε, α, ή... Από το στόμα μου το πήρε εσύ ειλικρινά, είσαι πάρα, πάρα πολύ έπειρο. Δεν ξέρω από τη στιγμή που ήταν 14-15 ψηφοφορίες, είχαν σπάσει κάτι. Κάθε... Ψηφοφο... Ναι, 15 κάθε, ψηφοφορίες, Κάθε ρεκό... ρεκόρ για την εκλογή του. Μπορεί να βρεθεί μια δυσκολία ακόμα και στην, στην καθαίρεσή του. Αν και δεν έχει προηγηθεί τέτοιο, είναι σπάνιο. Δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Προ... Αλλά είναι σπάνιο πρωτοφανές. γεγονός να καθαριθεί ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Καταρχήν να πούμε ότι ο πρόεδρο Βουλή των Αντιπροσώπων είναι και ένα πολύ υψηλό αξίωμα στι ΗΠΑ. Προφανώ. Είναι, είναι, είναι ο πρόεδρο, ο αντιπρόεδρο και μετά ο επικεφαλή τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ε, δεύτερον, εφόσον είπαμε ακριβώ ότι ο Μακάρθη ήδη είχε δυσκολία να πείσει την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων. Ναι. Κατά βάση, γιατί η δημοκρατική λογικό πιθανόν δεν θέλανε να την ψηφίσουν. Ο ίδιος ο Μακάρθη θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο έχει σκάψει το λάκκο του με την έννοια ότι έφερε τον Ιανουάριο τροπολογία mm. με την οποία μπορεί ένας και μόνο βουλευτής να προχωρήσει σε πρόταση μορφή για την κατάσταση του Προέδρου τη Βουλή. Ναι, το θέμα ξέρει ποιο είναι, ε... λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωση. Ήταν μονόδρομο να το κάνει αυτό, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να βρει τι ψήφου που ήταν αναγκαίε ναι. για να γίνει Πρόεδρο τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εάν δεν είχε κάνει αυτή την παραχώρηση, πως δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος, ε, δεν θα είχε εκλεγεί. Ήταν μονόδρομος ναι, για τον Μακάρθι να το κάνει αυτό. Και προφανή, ναι, και αυτό και είχαμε, έχουμε μόνο δύο φορές στην Αμερικανική ιστορία ναι. του ίδιου χαρακτηρισμού χωρίς επιτυχία, το 2015 και τον πολύ μακρινό 1910. Επίσης, ο, ο, υπά, έχει ξεκινήσει μία συζήτηση, δηλαδή μέσα από τα μέσα ενημέρωση, τα ρεπροτάζ, ε, κατά πόσο θα μπορούσαν οι δημοκρατικοί να στηρίξουν τον Μακάρθι, Εκεί τώρα υπάρχει μια διχογνωμία. Βγαίνουν κάποιοι δημοκρατικοί όπω ο Κάζι, ο Κορτέζ που ανήκει στην πιο αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματο και λέει: Αν καταφέρουμε να μα κάνει κάποιε παραχωρήσει, να το σκεφτούμε. Ναι. Απ' την άλλη, υπάρχουν δημοκρατικοί που ούτω λένε ότι ο Μακάρθη, εκτό των άλλων, είναι αυτό ο οποίο έχει ξεκινήσει την έρευνα που έχει αρχίσει και συζητιέται στο Κογκρέσο ε, για ε, τις τι λεγόμενε ατασταλίε του γιού του Τζο Μπάιντερ. Ο οποίο απειλείται με και 25 για το το χρόνια κάθερξη έτσι, εάν, ναι. εάν και εφόσον κρυθεί ένοχο. Σημασία έχει νομίζω, Κώστα, ότι από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή στην Αμερική ε, με όλα αυτά τα δικαστικά. Να θυμίσω επίση να βάλω μια κουβέντα ότι έχουμε σε, ο 6 Οκτωβρίου και τη δίκη κατά του Ρόμπερτ Μενέντε, του δημοκρατικού γερουσιαστή επικεφαλή μέχρι πρώτη μου τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που κατηγορείται για διαφθορά. Αυτή και είναι μια δίκη που μα αφορά άμεσα. Ναι, αλλά παρά ότι αφορά εμά ω Ελλάδα, γενικά όλο αυτό το σκηνικό. Βάλε ότι ξεκίνησε χθε και η δίκη του Τραμπ για τι επιχειρηματικέ του δραστηριότητε. έχει ναι. Είχε φουσκώσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Βλέπουμε ένα κλίμα Δικαστικό. Ε, οποίο... δικαστικό. Πολιτικο -δικαστικό, πολιτικο -δικαστικό, δικαστικό. δικαστικό. διότι δεν είναι, δεν είναι κάποιε δικαστικέ απλώ διαμάχε. Ακόμα και ο Τραμπ για τι επιχειρηματικέ του δραστηριότητε κουβαλώντα την κυβέρνηση. Δεν ξέρω, θυμάσαι, την θυμάσαι αν η τέτοια περίπτωση στι ΗΠΑ να είναι τόσο πολύ επικεφαλή θεσμών, γιατί και ο. Ο Ντόναλτ Τραμπ ήταν, είναι πρώην πρόεδρος και ο Μενέντεθ πολύ σοβαρός παράγοντα ε, παράγοντας στην ε, Γερουσία και άλλοι πολλοί οι οποίοι εμπλέκονται σε δικαστικές υποθέσεις. Άλλη φορά στι Ηνωμένες Πολιτείες τέτοιο κυνήγι δικαστικό καταθεσμικών δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Όχι, όχι δεν θυμάμαι και σίγουρα είναι ότι όλο αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ και το πολιτικό κλίμα όποιες και αν είναι οι δικασίες ή αποφάσεις των δικαστηρίων. Διότι ο ένας θα κατηγορεί τον άλλον, ο Τραμπ θα λέει κοιτάξτε και τον Biden αυτός έβαλε το γιο του να κάνει δεν ξέρω εγώ διάφορα. Ε, φυσικά κάποιοι θα λένε μα τι θα ψηφίσουμε τον Τραμπ που ως πρώην πρόεδρος πλέον στα δικαστήρια ακόμα και για τα επιχειρηματικά του. Και βέβαια έχουμε και την περίπτωση όλη αυτή είναι ένα στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα που ούτως ή άλλως προσπαθούν διάφοροι Ρεπουμπλικάνοι να, να διεκδικήσουν και το χρήσμα από τον Τραμπ δεν φαίνεται να έχουν και πολλέ ελπίδε. Και βλέπουμε και όλη αυτή τη διαμάχη τώρα με τον συγκεκριμένο βουλευτή, όπου δηλαδή δημιουργείται ένα πολύ έντονο, τοξικό Πάντως, πολιτικό αυτό κλίμα που είναι είναι αυτό που αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωση, κυρίω όχι τα, τόσο τα διεθνή, αλλά όσο οι πολιτικοί αναλυτέ, οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα και τα, είτε τα λένε είτε τα γράφουν, είναι ότι ο Τραμπ ε, Πραγματικά κοινή νήματα σε μία περίοδο όπου θεωρητικά θα έπρεπε είναι αδύναμος, γιατί έχει τόσες δικαστικές ανοιχτά ε, δικαστικά μέτωπα, ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Κοινή ναι, νήματα και, και, έχει... και δείχνει ιδιαίτερα δυνατός και δημοσκοπικά αλλά και πολιτικά. Και Αν δεν ελέγχει τόσο μόνο... μεγάλο κομμάτι των Ρεπουμπλικάνων, εντάξει ας μην το κρύβουμε πλέον, είναι πάρα πολύ ισχυρό. Ναι, και δεν είναι, δεν είναι ο Τραμπ μόνο σαν Τραμπ. Είναι μια, το σύστημα όπως είπαμε, μια συνιστόσα, μια τάση που είναι πολύ πιο πριν έχει δημιουργηθεί ακόμα ε, πριν βγει καν ο Τραμπ πρόεδρο. Μια ακροδεξιά, θα την έλεγα ακριβώ συνιστόσα τάση που ξεφεύγει από το πιο παραδοσιακό συντηρητική στάση που είχαν οι Ρεπούλοι και η οποία κάνει στην παρουσία, Ήδη ο, ναι. ε, τουλάχιστον για 20 μιλάνε στο, στο κλίμα του Γκέτ αλλά και 90 οι οποίοι είχαν αντιταχθεί στην πρόσφατη ψηφοφορία στο Κογκρέσο για παράδειγμα ναι. της χρηματοδότηση. Όλα αυτά δείχνουν ότι θα έχουμε ένα μάλλον πολιτικό ε, κλίμα. Ε, και ειδικά ε, μετά τι ε. 17 Νοεμβρίου θα έχουμε ξανά το θέμα του αν θα κλείσει ή όχι το Αμερικανικό Δημόσιο και γενικά πάρα πολλά ζητήματα εν μέσω φυσικά σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει και στο εσωτερικό η Αμερική αλλά και στο εξωτερικό με την έννοια το θέμα τη Ουκρανία δεν πρόκειται να λήξει, άρα θα αρχίσει να απασχολεί. Τι περισσότερο... να λήξει, εδώ, εδώ μπαίνει σε νέα φάση τώρα. Δεν, είναι, δε, δε, όχι, όχι μόνο και δε, θα λήκε, θα αλλά μπαίνει σε νέα φάση και θα δούμε πώς, πώς, επί της ουσίας θα κινηθεί αυτή η νέα φάση. Λοιπόν, Μωυσή σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ πολύ ενδιαφέροντα που μας είπες για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ελπίζω τις επόμενες ημέρες να σε φέρω από απέναντι εδώ, από να την Ευρώπη. Μας, <χε> εδώ, πιο κοντά στην Ευρώπη. Να δούμε να δούμε, εξαρτάται τι, τι, θα βγάλει το... το <χε> η δισογραφία. Να είστε <χε> καλά, <χε> ευχαριστώ. <χε>